Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Διευθυντή της Εφημερίδας Εστία, τον κύριο Κοτάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θέματα που αποκαλύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο η Εστία όσο και η Εφημερίδα Δημοκρατία. Καλώς ορίσατε, κύριε Κοτάκη, στο News Hub. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, εγώ ευχαριστώ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πρωτοσέλιδο το Κυριακάτικο της Εστίας. Διατάξατε τον Αγιεθά να μην εμπλακεί στην Κάσο, κύριε Πρωθυπουργέ, σε σχέση με το επεισόδιο με το Ιταλικό που διερευνούσε το πυθμένα των θαλάσσιο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Κύπρου-Κρήτης με την υπηρετική χώρα. Έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας και θέλω λίγο να σταθούμε στο θέμα. Για άλλη μία φορά πάμε προς υποχώρηση. Τι συμβαίνει ακριβώς? Θα φανεί σε μεγάλο βαθμό και από την αυριανή εξέλιξη που θα έχει η σύσκεψη κορυφής στη Λευκοσία, στην οποία θα μετάσχει για το θέμα του καλωδίου, στην οποία θα μετάσχει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Έλλην υπουργός ενέργειας, ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου, καθώς και των εταιριών, ιδιαίτερα οι Γάλλοι που έχουν αναλάβει το έργο του καλωδίου. Από την εξέλιξη αυτή θα καταλάβουμε αν θα συνεχιστεί το έργο της πόντισης του καλωδίου ή αν δεν συνεχιστεί. Έχει δοθεί ένας οικονομικός χαρακτήρας, μια οικονομική παράμετρος. Έχει προβάλλεται η οικονομική παράμετρος του έργου, ώστε αν αναβληθεί, για να μην ξαναπάμε στην πραγματικότητα στην Κάσο και ξανά έχουμε τέτοια, να προβληθεί αυτή η δικαιολογία και όχι το γεωπολιτικό. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία απείλησε και μας ανάγκασε σε απομάκρυνση από μια περιοχή η οποία είναι οριοθετημένη από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία και στην οποία εκεί βρισκόμαστε ούτως ή άλλως νομίμως. Από αυτό θα εξελιχθεί. Αλλά όσα προηγήθηκαν, κύριε Βαρδάκη, μέσα στο καλοκαίρι και τα οποία έχουν παρασιωπηθεί, έχουν αποσιωπηθεί, είναι εξαιρετικά συγκλονιστικά. Ανησυχητικά, ναι, παρακαλώ. Η Εστία αποκάλυψε από την αρχή ότι καταρχάς το ιταλικό πλοίο ζήτησε άδεια από τις τουρκικές αρχές για να ποντίσει το καλώδιο. Άδεια ενώ βρισκόταν σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Κάποιοι επιχείρησαν τότε να το διαψεύσουν. Διαβάζω τώρα που μιλάμε πριν από λίγο ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Ροζάκη στην εφημερίδα Τα Νέα το Σάββατο, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που γράψαμε την πρώτη στιγμή και το αρνείται η κυβέρνηση, ότι δηλαδή οι Τούρκοι απέτυχαν άδεια πραγματικά για να γίνουν έρευνες σε ελληνικής δικαιοδοσίας περιοχή, γιατί αυτοί θεωρούν ότι αυτή η περιοχή καλύπτεται από το παράνομο και τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αυτό ήταν το ένα δεδομένο, το ζήτημα της αδείας. Το άλλο δεδομένο είναι ότι που ήταν και το ψέμα το οποίο υπόθηκε, ήταν ότι αποχώρησε το πλοίο αφού είχε ολοκληρώσει τις ενέργειές του και αυτό το διέψευσε ο κύριος Ροζάκης εκθέτοντας τον κύριο Γεραπετρίτη. Και το σημαντικότερο από όλα ήταν ότι εκεί, ενώ οι Τούρκοι έκαναν κλιμάκωση, δηλαδή είχαν στείλει 5 πολεμικά τους πλοία, εμείς δεν κάναμε κλιμάκωση, στείλαμε μια φρεγάτα και μια κανονιοφόρο και ένα περιπολικό του λιμενικού που απλώς παρακολουθούσαν αλλά δεν βοήθησαν το ιταλικό ερευνητικό να ποντίσει το καλώδιο στα διεθνή ύδατα που είναι ελληνικής δικαιοδοσίας εκεί όταν το παρεμπόδισαν τα τουρκικά πολεμικά. Πάνω λοιπόν σε αυτό το γεγονός, γιατί δηλαδή οι Τούρκοι ήταν, εμείς δεν ήμασταν εκεί, είχαν περιέλθει εις γνώση μας κάποιες πληροφορίες, τις οποίες εμείς την Κυριακή θέσαμε υποτύπων ερωτήματος προς τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν θέλουμε και δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι αυτό έχει συμβεί ακριβώς. Δηλαδή ότι σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που απευθύναμε ως ερώτημα στον Πρωθυπουργό, εκείνο σε επικοινωνία που είχε με τον αρχηγό Γεθά του είπε ότι δεν θα πρέπει να εμπλακούν οι ενόπλες δυνάμεις σε αυτό το επεισόδιο. Αλλά θα πρέπει, επειδή είναι διπλωματικής φύσεως και όχι στρατιωτικής φύσεως και το χειρίζεται η υφυπουργός η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό. Θέσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα στη συνέντευξη τύπου, ούτε ερωτήθηκε ούτε είπε τίποτα. Ενώ από το ΓΕΘΑ υπήρξε μια ανεπίσημη, άτυπη ενημέρωση, η οποία χαρακτήρισε το ερώτημα εμείς που θέσαμε εφάνταστο, το οποίο βλάπτει το εθνικό συμφέρον. Έχει σημασία η διατύπωση, κύριε Βαρδάκη. Δεν είπαν ότι
το ερώτημα ή πληροφορίες που είχαμε ότι είναι ψευδείς, ότι είναι ανακριβείς, ότι είναι σκοφαντικές κτλ. Όσα λέγονται κάθε φορά, απλώς το χαρακτήρισαν φάνταστο. Στην πραγματικότητα, και η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, δια της σιωπής, το λέγεται το Πεντάγωνο, με αυτό το άτυπο και όχι αυτή την επίσημη ανακοίνωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, απάντησαν στο ερώτημά μας και η απάντηση είναι μάλλον θετική ότι αυτά συνέβησαν. Αναρωτιέμαι, προς τι τότε η αγορά τόσο των Ραφάλ, όσο και οι επικείμενοι των F-35, αλλά και ο εξυγχρονισμός του πολεμικού ναυτικού. Κάτι αρνητικό συμβαίνει τελικά. Ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Καλό είναι που η ελληνική αεροπορία παίρνει Ραφάλ, καλό είναι που παίρνουμε τις κορβέτες Μπελαρά. Θα ήταν ακόμα καλύτερο αν τις παίρναμε μαζί με όλα τα πλήρη πυραυλικά συστήματα, τα οποία αν κάποιος εκτοξεύσει πύραυλο από Μπελαρά, κύριε Βαρδάκη, ο πύραυλος μπορεί να φτάσει στην Άγκυρα. Αυτά τα πυραυλικά συστήματα δεν μας τα έχουν δώσει όμως οι Γάλλοι, πρέπει να σας πω. Αλλά, εν περιπτώσει, δεν είναι κακό που μετά από τόσα χρόνια το πολεμικό ναυτικό και η αεροπορία μας πήραν αεροπλάνα, αρκεί να θέλουμε να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε ναι, γεννώνται εύλογα ερωτήματα σαν και αυτό που μου θέσατε πριν από λίγο. Άρα το τουρκολιβικό μνημόνιο ενισχύεται, το ελληνοαιγυπτιακό αδυνατίζει και λόγω και της επίσκεψής στην Άγκυρα. Κοιτάξτε, αυτό για την επίσκεψή στην Άγκυρα θα φανεί. Οι Τούρκοι το έχουν πει ανοιχτά, ότι ο στόχος μας είναι με την επαναπροσύγκηση με τους Αιγυπτίους να ενισχύσουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η κυβέρνηση ξύπνησε μόλις τώρα τη φράση «γαλάζια πατρίδα και τουρκολιβικό μνημόνιο παράνομο». Ο Πρωθυπουργός την είχε διαγράψει από το λεξιλόγιο του τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Θα μπορούσα να πω και περισσότερο, αλλά δεν το ρισκάρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πολύ καιρό είχα να τον ακούσω να αναφερθεί στη γαλάζια πατρίδα. Και ξαφνικά, έστω και σε ήπιους τόνους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θυμήθηκε ότι υπάρχει το πρόβλημα της γαλάζιας πατρίδας και ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν έχει αλλάξει. Μα εάν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί πήγε και βάλει υπογραφή σε εκείνη τη διακήρυξη ειρήνης και φιλίας το Δεκέμβριο που πέρασε, του 23, δηλαδή πριν από 10 μήνες. Μετά από 10 μήνες ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει η γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό. Θα επιχειρήσουν να τα συζητήσουν αυτά στη Νέα Υόρκη. Αλλά όσο σιωπάς επί τέτοιων και τόσων μεγάλων μείζωνων προκλήσεων για πάρα πολύ καιρό, όταν ξαφνικά το θυμηθείς μετά από 1 ή 2 χρόνια να το θέσεις στο συμιλητή σου, αυτό έβλογα θα σου πει καλά τώρα το θυμήθηκε να μου το πεις αυτό. Τόσο καιρό γιατί δεν μου το λες. Κύριε Κοτάκη, θέλω τον πολιτικό σχολιασμό σας σε σχέση με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την ώρα που κέντρο αριστερά βρίσκεται σε μια βαθιά περιδίνηση τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Λείπει γενικότερα, κύριε Βαρδάκη, από τις πολιτικές μας δυνάμεις, της κυβέρνησης περιλαμβανομένης, πια αυτό που είναι της μόδας να ονομάζεται πολιτικό αφήγημα. Δηλαδή, η ματιά των κομμάτων είναι στατική και ανατρέχει στη ματιά που είχαν διαμορφώσει για την πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια. Με τη διαφορά ότι ο χρόνος περνάει, υπάρχει μετάλλαξη, ραγδαία αλλαγή σε βασικά δεδομένα, και στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου κάναμε στρατηγικές επιλογές, οι οποίες δεν βγήκαν, το αντίθετο στρέφονται εναντίον μας, και στην περιοχή μας γενικότερα με τους Τούρκους, με την προσέγγιση. Και το δυστύχημα είναι ότι και η κυβέρνηση, όπως φάνηκε από την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η αντιπολίτευση Μίζων και Ελλάσσων, ανεξαρτήτως ηγεσίες, αυτή τη στιγμή μένουν σε μια στατική ματιά για το ρόλο της χώρας στο καινούριο κόσμο και άρα βεβαίως και για το ρόλο του λαού μας στον καινούριο κόσμο. Με συνέπεια, ενώ γνωρίζουν ποιες είναι οι ερωτήσεις, να μην έχουν τις απαντήσεις. Και αυτό είναι δραματικό. Ο κόσμος γονατίζει. Όταν γίνεται αυτό με την ακρίβεια, με την τιμή του ρεύματος, έχουμε τον ίδιο το ΣΕΦ να ανακοινώνει κάτι που δεν περιμέναμε. Να λέει δηλαδή ότι και εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε το κόστος. Γι' αυτό έκαναν υπομονή, δεν μίλαγαν. Ναι. Δεν μίλαγαν, ναι. Αλλά κάποια στιγμή σώνεται η υπομονή, γιατί επειδή έχω πολύ καλή γνώση του τι γίνεται, τι συζητήσεις έχουν μεταξύ τους. Πράγματι, η Ιταλία, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ιταλική βιομηχανία έχει το 1/3 του ενεργειακού κόστος που έχει η ελληνική βιομηχανία. Άρα, ποιο είναι το αμέσω αποτέλεσμα αυτό? Πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, των ελληνικών προϊόντων και βεβαίως δεν τίθεται σε διακινδύνευση μόνο
η πώληση των ελληνικών προϊόντων, αλλά και θέσεις εργασίας, θέσεις εργαζομένων μέσα στην επικράτεια. Είδατε τι πάθανε οι Γερμανοί με τη Volkswagen. Σωστά. Με το εργοστάσιο λέτε, ναι. Ναι, βέβαια. Δεν αγοράζουν πια οι Γερμανοί Volkswagen και υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, σου λέει απλός πολίτης, μήπως τα ταμεία του κράτους είναι άδεια, δεν έχει να δώσει. Γιατί ένας πρωθυπουργός δεν θέλει να δώσει αύξηση στους μισθούς, στις συντάξεις, στην παιδεία, στην υγεία. Μήπως κάτι κακό συμβαίνει, μήπως τα μνημόνια είναι εδώ παρόντα και εντέλουν τελικά. Δεν το ξέρω αυτό, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, αλλά αυτή η τάση που υπάρχει για κερδοσκοπία στις τουριστικές περιοχές, ναι, ανεξαρτήτως κόστους για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, στην πραγματικότητα παραπέμπει σε έναν λαό, σε επιχειρηματίες, οι οποίοι αισθάνονται ότι μπορεί να υπάρχει ένα κακό σύννεφο που δεν το βλέπουν αυτή τη στιγμή και μπορεί να έρθει να ξεσπάσει καταιγίδα ξαφνικά, όπως αυτές τις τελευταίες που μας λέει η μετεωρολογία. Γι' αυτό τρέχουν να μαζέψουν χρήμα και ρευστό δίχως αύριο, ακόμα και αν δυσαρεστούν τους πελάτες τους. Mm-hmm. Εάν αυτό είναι ακριβές, αν υπάρχει τέτοιο ένστικτο στην αγορά, ότι δηλαδή κερδοσκοπούμε για να μην χρεοκοπήσουν οι επιχειρήσεις μας, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ο κ. Μητσοτάκης στην παρούσα φάση παίζει μόνος του. Υπάρχουν τα δημοσιεύματα για τον εκλογικό νόμο. Έχουμε μπροστά μας την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε θέματα στον ορίζοντα που παραμένουν άνοιτα. Ναι, σωστά είναι αυτά που λέτε, με τη διαφορά ότι ο κόσμος που μας ακούει σκέφτεται πώς θα πληρώσει αύριο το λογαριασμό και όχι ποιος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για εμάς τους πολιτικούς συντάχτες. Έχει σχέση με το υπέρημα της κυβέρνησης, με την δυνατότητα διαπραγμάτευσης της αντιπολίτευσης. Το ίδιο αισθάνεται και ο κόσμος όταν ακούει ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα το σύστημα κοιτάει πώς θα διαιωνιστεί. Αλλά στο μυαλό του απλού πολίτη είναι πώς θα πληρώσω το τιμολογείο της ΔΕΗ, πώς θα πληρώσω το. Τα φροντιστήρια των παιδιών του, πώς θα πληρώσω το ενίκιο, τι θα γίνει με το μισθό οποίο σώνονται στις 20 μέρες. Αν δεν το απαντήσει το πολιτικό σύστημα σε αυτό το θεμελιώδες ζήτημα για την ύπαρξή του, είναι υπαρξιακό ερώτημα, του είναι εντελώς αδιάφορο ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποιος ο εκλογικός νόμος. Κύριε Κωστάκη, ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία αυτή και για την ανάλυση, παρουσίαση της ειδησιογραφίας της επικαιρότητας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε.